Η έκθεση αποτυπώνει τη σφοδρή διαπάλη ανάμεσα στι ΗΠΑ και Κίνα για την καπιταλιστική πρωτοκαθεδρία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει συνεργασία αλλά και περιορισμό τη επιρροή τη Κίνα την περικύκλωση τη Ρωσία. Υπογραμμίζει τον ανταγωνισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, για μεγαλύτερο μερίδιο τη πίτα με επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία ευρωπαϊκών ομήλων. Προμοτάρει την επιθετική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σύμπραξη με τον ΝΑΤΟ, με γιγαντιές στρατιωτικέ ασκήσει, βάσει, νέα κούρσα εξοπλισμών. Συνδέεται με τι επικίνδυνε για το λαό στρατιωτικέ συμφωνίε Ελλάδα ΣΥΠΑ και Ελλάδα Γαλλία, που εμφανίζονται δίθεν σαν εγγυήσει ασφάλεια και σταθερότητα. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, με τη στήριξη των αστικών κομμάτων, μετατρέπει τη χώρα μα σε εμπεριαλιστικό ορμητήριο. Στοχοποιείται ο λαό. Στέλνει πυράβλου Patriot στρατό στη Σαουδική Αραβία. Προετοιμάζεται για το Μάλι. Συνεπώ, η υπεράσπιση τη εδαφική ακαιρεότητα αποκτά πραγματικό νόημα για το λαό όταν συμβαδίζει με την πάλη ενάντια στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού. Για να κλείσουν οι ξένες βάσει. Για κατάργηση των επικίνδυνων αυτών συμφωνιών. Για αποδέσμευση τη Ελλάδα από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ με το λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που ο ίδιο παράγει.